ο Αβάς Σισώης. Κάποτε λέγει έγινε προσφορά στο όρος του Αβά Αντωνίου και βρέθηκε εκεί ένα πύληνο δοχείο με κρασί. Και παίρνοντας ένας από τους γέροντες μικρό κανάτι και ποτήρι, τα έφερε στον Αβά Σισώη, του έδωσε και ήπιε. Επίσης και δεύτερη φορά και δέχτηκε. Του πρόσφερε και για τρίτη φορά, αλλά δεν το πήρε, λέγοντας «Πάυσε αδελφέ, ή δεν ξέρεις ότι είναι σατανάς». Πρόκειται, σεβασμιότατε αγαπητοί μου αδελφοί, πρόκειται για μια πολύ πολύ μικρή πράξη, αλλά με μια πολύ πολύ σπουδαία παρατήρηση. Εξάλλου, στα μικρά βρίσκεται η ζωή των Αγίων. Το πρώτο και το δεύτερο ποτήρι του κρασιού που του προσεφέρθη το δέχθηκε ο γέροντας, όχι όμως και το τρίτο. Καταρχήν δέχθηκε το κρασί, αν και ήταν ένας αυστηρός ασκητής. Αν δεν δεχθούμε κάτι από άσκηση, είναι καλό. Αλλά σε αυτούς που δεν υπάρχει διάκριση, μπορεί αυτό που δεν θα δεχθούν και που θα ήταν σε άλλη περίπτωση καλό, να οδηγήσει στην υπερηφάνεια. Γι' αυτό ποτέ μη φτάσουμε να πούμε ότι κάτι νόμιμο από αυτό που ο Θεός δίδει δεν το γευτήκαμε, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος πτώσεως, όπως σας είπα, να υπερηφανευτούμε ότι εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν ήπια κρασί, επί παραδείγματι μια που ο λόγος περί κρασιού. Άλλο μία ισόβιος αφιέρωσης, όπως επί παραδείγματι ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, που ακόμη εννοείτο εις τα σπλάχνα της μητέρας του ανεφέρθη ότι ουδέποτε θα έπινε κρασί και ουδέποτε και τα προϊόντα του κρασιού, ούτε ξύδι ούτε αμπελόφυλλα, αν υποτεθεί που εμείς κάνουμε ντολμάδες με τα αμπελόφυλλα, οτιδήποτε προήλθε το από το κλίμα, τίποτε. Ούτε θα ανέβαινε, λέγει, ξηρός. Το ξύ με ύψιλον, που θα πει ξηράφι, επάνω στο κεφάλι του. Γιατί θα ήταν ναζιραίος, δηλαδή αφιερωμένος. Άλλη αυτή η περίπτωση το να είναι κανείς ισοβίος, αφιερωμένος εις τον Θεόν. Αλλά υπάρχει κίνδυνος να πει κανείς, από τα νόμιμα του Θεού δεν έφαγα αυτό, δεν ήπια αυτό, και να υπερηφανευτεί. Αλλά όλα τα αγαθά του Θεού μπορούμε βεβαίως να τα γευτούμε και να γίνουμε μέτοχοι, χωρίς αμαρτία φυσικά. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητων. Κάθε κτίσμα του Θεού, λέγει, είναι καλόν και κανένα δεν είναι για πέταμα, μετευχαριστίας λαμβανόμενον. Με προσευχή θα το παίρνουμε, να το γευτούμε. Εδώ μια μικρή παρένθεσούλα. Εν παρόδο, που είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι εάν φας κατζόχυρο, 7 χρόνια δεν θα κοινωνήσεις. Το ακούσατε τι λέγει ο Απόστολος του Θεού, εν πνεύματι Αγίων, παν κτίσμα Θεού καλών. Κάθε κτίσμα του Θεού είναι καλόν και κανένα δεν είναι απόβλητον. Και να πούμε, αυτό είναι ακάθαρτον. Δεν υπάρχει τίποτε το ακάθαρτον. Αν εις την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είχε ορίσει
κάποια ζώα ακάθαρτα, δεν ήσαν ακάθαρτα οντολογικός, αλλά ήσαν ακάθαρτα νομικός. Δηλαδή κάποια στιγμή να λέγει ο Θεός, από αυτό δεν θα φάτε, είναι ακάθαρτο. Γιατί? Για λόγους που εκείνος είχε στο σχέδιό του. Όπως και η γυναίκα εν ρίση, όλα αυτά είναι παρόδο, με συγχωρείτε, δεν είναι ακάθαρτος οντολογικά, άπαγε. Το αίμα ακάθαρτον, ό,τι συντελεί στην διαδικασία της γεννήσεως ενός καινούργιου ανθρώπου ακάθαρτον, άπαγε. Αλλά η γυναίκα είναι νομικά ακάθαρτος και όχι οντολογικά ακάθαρτος. Και τούτο διότι, όπως συνεχίζει ο Απόστολος να λέγει, ο Θεός έκτισεν εις μετάληψην με τα ευχαριστίας της πιστής και επεγνωκώσει την αλήθεια. Ποιοι είναι αυτοί οι επεγνωκώτες την αλήθεια? Δεν είναι παρά εκείνοι που γνωρίζουν πολύ καλά ότι όλα τα κτίσματα είναι του Θεού. Αν δεν το ξέρουμε, πέφτουμε σε προκαταλήψεις. Και για να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα των αποστολικών διαταγών, πέφτουμε στις ιουδαϊκές διδασκαλίες. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, εκείνοι που γνώρισαν την αλήθεια του Ευαγγελίου, ποτέ δεν λέγουν ότι αυτό είναι καθαρό και εκείνο είναι ακάθαρτο. Τότε λοιπόν, όταν του προσφέρει το τρίτο ποτήρι του κρασιού αυτός ο γέροντας εις τον αβάσι σώην, πού υπήρχε ο σατανάς? Όταν του λέγει, δεν το ξέρεις ότι αυτό είναι σατανάς, πού υπήρχε ο σατανάς? Στο ποτήρι του κρασιού? Βεβαίως όχι, στο ποτήρι του κρασιού, γιατί όπως είπαμε, κάθε κτίσμα του Θεού είναι αγαθόν. Και μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι το κρασί χρησιμοποιείται εις το θειότατο μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Ο σατανάς όμως πού υπάρχει? Υπάρχει εις την άμετρη χρήση. Εκείνος ο σατανάς, όχι στο κρασί καθε αυτό, αλλά στην άμετρη χρήση του κρασιού. Ο σατανάς πάντοτε διδάσκει την αμετρία και την υπέρβαση, πάντοτε. Θυμηθείτε ότι όταν ο Θεός έδωκε όλους τους καρπούς του παραδείσου να είναι δυνατόν να τους γευθούν οι πρωτόπλαστοι, είπε, τους καρπούς αυτού του δένδρου δεν θα γευθείτε. Άλλο σατανάς, ο προπέτης, σπρώχνει τους πρωτοπλάστους να δοκιμάσουν από τους καρπούς του δένδρου που ο Θεός είπε να μην δοκιμάσουν, ρίχνοντάς τους στην αμετρία, στο παραπάνω, εις την πλεονεξία. Έτσι και σήμερα, αγαπητοί μου, ο σατανάς σπρώχνει τους ανθρώπους στη χρήση αγαθών της γης, που αν το θέλετε δεν είναι τι άλλο παρά συνιστούν των δένδρων εκείνο που ο Θεός είπε δεν θα φάτε. Επί παραδείγματι το φυτόν καπνός. Δεν το έκανε ο διάβολος τον καπνό? Το φυτόν καπνός, αυτό που λέμε καπνίζω, δεν το έκανε ο διάβολος. Ο διάβολος δεν δημιούργησε τίποτε. Ο Θεός έκανε τον καπνόν, όπως έκανε και τα ναρκωτικά ο Θεός. Όλα εκείνα τα φυτά τα οποία έχουν την ιδιότητα να προκαλούν τα γνωστά φαινόμενα της ναρκώσεως, της γνωστής μέθης κτλ. Κτλ. Όλα αυτά είναι αγαθά κτίσματα του Θεού. Δεν είναι, επαναλαμβάνω για δεύτερη και τρίτη φορά, δημιουργήματα του διαβόλου, αλλά αυτά όμως είναι για χρήσεις φαρμακευτικές. Ό,τι υπάρχει δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το φάμε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι για ποικίλους σκοπούς. Άλλα είναι εκείνα που θα φάμε, άλλα είναι εκείνα τα οποία δεν θα φάμε.
όπως ακριβώς και ο καφές. Μη σας παραξενέψει αυτό που θα πω. Δεν είναι εδόδημον, δεν είναι τρόφιμον ο καφές. Ο καφές είναι φαρμακευτικό προϊόν. Τώρα, όπως έφτασε να πουλιώνται τα ναρκωτικά στα περίπτερα, έτσι και ο καφές πουλιέται στα μπακάλικα. Αλλά κανονικά και ουσιαστικά ο καφές είναι φαρμακευτικών φυτών και δεν είναι εδόδημον, δεν είναι τρόφιμο. Ο άνθρωπος όμως ζει αυτήν την δαιμονική αμετρία, συνεχίζοντας το προπατορικό του αμάρτημα. Γι' αυτό λέγει ο ψαλμοδός εις τον 16ο ψαλμόν, στον 14ο στίχο: «Κύριε, και των κεκριμένων σου επλήσθη η γαστήρ αυτών». Και εκείνα που είναι κρυμμένα, και εκείνα που είναι βαθιά στη γη, και εκείνα που δεν είναι για φαγόσιμα, και από αυτά εγέμισε η κοιλιά τους. Αλλά δεν σημαίνει με αυτό ότι ο Θεός είναι υπεύθυνος αν οι άνθρωποι κάνουν αυτήν την κακή χρήση ή την αμετρία. Εάν επί παραδείγματι το κρασί περικλείει τη μέθη, είναι ο Θεός υπεύθυνος γι' αυτό? Λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Μη μεθύσκεστε ίνο», μη μεθάτε με κρασί, «εν το οποίο ίνο εστίν ασωτία». Εκεί είναι κρυμμένη η ασωτία. Πού είναι κρυμμένη? Όχι στο κρασί καθεαυτό, στην αμετρία του κρασιού, της κρίσεως του κρασιού. Έτσι ο καπνός, επί παραδείγματος, το τσιγάρο, ο καπνός είναι καρκινογόνος. Φταίει ο Θεός? Ο Θεός μας έκανε να καπνίζουμε? Ή ακόμη τα ναρκωτικά που καταστρέφουν τον άνθρωπο, μας είπε ο Θεός να τα χρησιμοποιούμε? Έχουνε ειδικές χρήσεις. Όταν θέλουμε να κάνουμε μία νάρκωση, προκειμένου να κάνουμε μία εγχείρηση, ερωτώ, πώς θα γινόταν μία εγχείρηση χωρίς νάρκωση? Ο καλός Θεός μας έδωσε τόσα και τέτοια πράγματα που να μπορούμε στον παρόντα κόσμο της εξορίας μας και στην κοιλάδα αυτή του κλαθμόνος να μπορούμε, αγαπητοί μου, να περιορίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο και περισσότερο τον πόνο. Όμως αυτό που γίνεται στοιχείων περιορισμού του πόνου τώρα μεταβάλλεται σε στοιχείων επεκτάσεως του πόνου. Και ενώ τα ναρκωτικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον άνθρωπο σε δεδομένες στιγμές, όπως σας είπα, γίνονται κατάρα. Φταίει ο Θεός? Ασφαλώς όχι. Τι φταίει? Η επιθυμία του ανθρώπου να τα δοκιμάσει όλα. Και εκείνα που θα δοκιμάσει, να τα δοκιμάσει άμετρα. Έτσι, επί των νομίμων και των βροσίμων αγαθών πρέπει να υπάρχει πάντοτε το μέτρον. Έλεγαν οι προγονείς μας: μηδέν άγαν, τίποτε το πολύ, ή παν μέτρον άριστο. Έτσι δεν θα χρησιμοποιήσουμε σε οτιδήποτε από τα νόμιμα τίποτε το πολύ. Και ποιο είναι το μέτρο? Αυτό ανήκει, προσέξτε το αυτό σημείο, στην προσωπική εκτίμηση του κάθε ανθρώπου. Όσο δε περισσότερο πνευματικός γίνεται ο άνθρωπος, τόσο και περισσότερο βρίσκει το αντικειμενικό μέτρο, όχι το υποκειμενικό, το αντικειμενικό μέτρο, που είναι ωστόσο μέσα του. Το δε μέτρο δεν είναι πάντοτε το ίδιο για όλους τους ανθρώπους, αλλά ποικίλει από ανθρώπου εις άνθρωπον. Λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος ότι οι πατέρες λένε ότι ούτω αυτό μέτρον παραδεδόκαση, δεν έχουν παραδώσει το ίδιο μέτρον.
διατομή πάντας την αυτήν έχει ισχύν, ή διηλικίαν, ή διασθένειαν, ή δια έξιν αστιωτέραν σώματος. Λέγουν οι πατέρες ότι δεν έχουν όλοι το ίδιο μέτρο, γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια δύναμη, δεν έχουν την ίδια ηλικία, ή ακόμη μπορεί να υπάρχει ασθένεια, να υπάρχει έξις συνήθεια, αστιωτέρα, δηλαδή πιο λεπτή, αστείος, θα πει αυτός ο κάτοικος της πόλεως, από το άστι, αστείος, συνεπώς εκλεπτισμένος. Αυτός δηλαδή που έχει σώμα ή υγεία εκλεπτισμένη. Άλλοι δηλαδή, θα λέγαμε, τοποθέτηση του ανθρώπου της πόλεως, και άλλοι της επαρχίας, του χωριού, των βουνών. Ο καθένας λοιπόν έχει το μέτρο μέσα του. Και θα επαναλάβω, όσο περισσότερο γίνεται ο άνθρωπος πνευματικός, δεν χαρίζεται εις τον εαυτόν του, τόσο περισσότερο ανακαλύπτει το πραγματικό μέτρο με το οποίο θα μετράει τη χρήση όλων των αγαθών. Ο Αββάς Ισόης ήξερε τον εαυτόν του. Ήπιε το ένα ποτήρι κρασί. Ήπιε και το δεύτερο. Γι' αυτόν το τρίτο ή το σατανάς. Ή το μέθι. Και είπε, σταμάτα. Για τον άλλον είναι τα δύο ποτήρια. Το δεύτερο είναι ο κίνδυνος. Για τον άλλον είναι το μισό ποτήρι να πιει. Γιατί το άλλο μισό, ολόκληρο το ποτήρι, να τον ευλάψει. Και ούτω καθεξής. Έτσι αγαπητοί μου, θα επαναλάβω, γινόμενοι πνευματικότεροι και πνευματικότεροι άνθρωποι, θα βρίσκομαι πάντοτε το μέτρο χρήσεως των αγαθών που μας εχάρισε ο Θεός, και έτσι θα αποφεύγουμε τον πειρασμό που υπάρχει στην άμετρη χρήση.